Καλησπέρα, είμαι Αγγελός Αμβιντό. Δεν θα μου έλειπε λίγη βροχή τώρα. Αυτό το βίντεο είναι μια ανάλυση λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες που σου έχω συνηθίσει. Καθώς σήμερα έχει έξω συννεφιά. Αν και η αλήθεια είναι ότι είχα βάλει σκοπό να κάνω ένα vlog σήμερα και όχι μια ανάλυση, να το κάνουμε έξω. Έτσι λίγο σαν vlog, με συνδυασμό vlog και ανάλυση. Σαν να είχα κάνει το Μάρτιο, αν θυμάστε. Είχα κάνει για ο Ιεσεντέβη, είχα κάνει για τον σεισμό στην Τουρκία. Και είχα καταλάβει, είχα αντιληφθεί ότι αυτό ο τύπο αναλύσεων, ανάλυση και vlog μαζί σα αρέσει. Βέβαια, μετά που γυρνούσα από τη δουλειά, έβρεχε λίγο. Ας κάτσω για να μην είμαι συνέχεια όρθιο. Έτσι κι αλλιώς με βλέπετε, είμαι χωρικά με άλλο σημείο αυτή τη φορά. Ένα σημείο που το έχω ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν. Θα μπορούσα να έχω βαριά να λίγο πιο κοντά σε μένα, για να φαίνομαι πιο κοντά και πιο καλά. Αλλά είπα να κάνω με αυτό το άκρη της κάμερας, ώστε να φαίνεται καλύτερα και το βίντεο, να είναι πιο εντυπωσιακό. Έχω καταλάβει ότι αυτός ο τύπος, αυτό το άκρη που βάζω στην κάμερα, έχω καταλάβει ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε γιατί να μην το κάνω, αφού έχω την ευκαιρία, μπορώ και το κάνω. Και αρκετά με την εισαγωγή και πάμε στο θέμα μας. Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από τον Ντάνιελ. Και είδα από όλοι στη Μεσόγειο την γνωρίζουν πλέον, όσοι πλέον πολλοί είναι και καταιγίδα που έχει χτυπήσει ποτέ τη Μεσόγειο. Γιατί εντάξει, οι κυκλώνες, οι καταιγίδες έξω από την μέσα από τη Μεσόγειο, σε χώρες όπως είναι η Αμερική και η Ασία, είναι πιο έντονη και πιο καταστροφική. Να πούμε λίγο κάτι άλλο. Ότι αυτή η καταιγίδα, ο Ντάνιον, δεν ήταν κυκλώνας, ούτε τυφώνας. Ήταν κακοκαιρία. Είναι ακούστη. Δεν λένε, ας πούμε, τύπου μέσα στις ειδήσεις, στα νέα, ότι χτύπησε ο τυφώνας Ντάνιον ή ο τυφώνας Ελίας. Τους τυφώνες, μάλλον την ορολογία των τυφώνων δεν την έχουμε εμείς πέρα στην Ελλάδα, την έχουμε στην Αμερική. Σε κάθε Ήπειρο, Αμερική, Ασία και Αφρική κάποιες φορές, σπάνια βέβαια, γιατί η Αφρική έχει ένα πιο ζεστό κλίμα από εμάς και έχουν άλλα θέματα με ασθένειες, με λοιμούς, με ξερασίες, με καύσωνες, σε χώρες όπως είναι η Τασμανία και είναι η Λιβύη και κάποιες άλλες. Μάλιστα τώρα πρέπει να είσαι τη Λιβύη κλείθηκε πιο άσχημα από τον Ντάνιελ. Πάνω από 11.000 νεκροί. Φάσι να είμαι τέτοιο στην Ελλάδα, θα μιλήσουμε για ένα χρόνο μόνο συζήτησης, μόνο γι' αυτό. Βέβαια εντάξει και η αλήθεια είναι ότι σας έχω πει τόσες φορές ότι εγώ με τους δημοσιογράφους είμαι εχθρός. Δεν τους θέλω καθόλου, λένε ψέματα, εξαπατούν τον κόσμο, τρομάζουν τον κόσμο. Το είχαμε δει και με τον Κόβρι, το είχαμε δει και με τον Ντάνιελ, το είχαμε δει και με τις πλημμύρες Καρδίτσα, είχαμε δει και με τις πλημμύρες στο Βόλο. Και ότι στην ουσία οι δημοσιογράφοι και τα νέα και στο Ιντερνετ, γιατί εντάξει, όλοι μπαίνουμε στο Ιντερνετ στις μέρες μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει ένα συσκευή που να έχει σύνδεση με το Ιντερνετ. Είτε είναι κινητό, είτε είναι tablet, είτε είναι υπολογιστή, είτε είναι laptop, είτε είναι μην υπησία, είτε είναι οτιδήποτε, ακόμα και με τηλεόραση. Έχει Ιντερνετ πλέον. Ακόμα και μια κονσόλα. Όπως εγώ πήγε, που έχω την κονσόλα μου, το Xbox One. Που είναι σαν υπολογιστή. Απλά δεν έχει μέσα ελληνικά. Γιατί όλοι οι περιγραφέ θα βάλουν, τότε πάρει στα αγγλικά. Για κάποιο λόγο. Δεν θα μου κάνει κακό αν είχε λίγο ελληνικά το Xbox. Για να μπορούσα να βάλω πιο άνετα τις περιγραφέ στα βίντεο. Εντάξει, αλλά. Ξέρετε. Σας το ξαναπεί ότι εγώ με τους δημοσιογράφους δεν συμφωνώ σχεδόν ποτέ. Λένε ψέματα σε αυτόν τον κόσμο, το μάλλον τον κόσμο, λέμε και όλη την εκδοχή, λέμε μόνο ένα στοιχείο. Εντάξει, μόνο αυτό έχουμε. Μπορεί να μην έχει ίντερνετ, να είναι ερημίτης π.χ. Για να έχει μόνο μια τηλεόραση. Σε μια τηλεόραση θα δεις τα νέα. Οπότε γι' αυτό σας ήταν ακόμα. Λοιπόν, όλα γίνονται μέσω Ιντερνετ και μέσα υπολογιστών. Μακάρι σε καμία τενταριά στα τέτοια χρόνια που έχουμε τα ρομπότ πλέον μέσα στη ζωή μας να είναι καλύτερα από τους δημοσιογράφους. Να είναι πιο τίμοι, πιο ομαλοί, πιο ήρεμοι. Α, τα ρομπότ έχουν άλλα μειονεκτήματα. Έχετε ακούσει, έχω κάνει ένα βίντεο ανάλυση πάνω στο θέμα.
πριν από 2 χρόνια, θυμάστε, που είχα κάνει το βίντεο με την πρόληψή μου για το κοντινό μέλλον. Θα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο και στο μέλλον, γιατί έχω τα είπα για το βίντεο και θα το πω στο επόμενο βίντεο, μάλλον σε ένα επόμενο βίντεο, γιατί ακόμα δεν έχω πει ποιο βίντεο θα είναι αυτό. Τα έχει ότι σε αυτήν την περίοδο το κανάλι μου είναι λίγο τι να είναι. Ανεβάζω βίντεο από διάφορες κατηγορίες βίντεο, από διάφορα parts, από διάφορες σειρές που έχω ξεκινήσει. Και από πέρυσι, και από φέτος, και από πρόπερση, και από πριν από 3 χρόνια. Που βέβαια μέσα από 2 χρόνια δεν είχαμε τόσο parts, είχαμε κυρίως αναλύσεις πιο straightforward, πιο εύκολες αναλύσεις. Τώρα έχουμε τα parts, τα μέρη που λέμε κλασικά. Λοιπόν, ας επανέλθουμε λίγο στον Daniel. Ότι τώρα που γεννούσε η δουλειά έβρεχε για λίγο. Και έλεγα επιτέλου λίγη βροχή. Γιατί είχαμε πάει 2 εβδομάδες συνεχόμενες χωρίς την παραμικρή ψυχάλα. 2 εβδομάδες. Εδώ με τι λέω. 2 εβδομάδες. Είμαστε τώρα σχεδόν τέλειο Οκτωβρίου. Τι σχεδόν, τέλειο Οκτωβρίου είμαστε ακόμα. Δηλαδή αν τώρα είναι έτσι, με 30-40 βαθμούς αυτή τη στιγμή έξω βγαίνει με ένα. Δεν πέρα την μπλούζλα πέτει τώρα εδώ μπροστά, πήγα αυτό εδώ. Που είναι πόλο. Τα πόλο είναι τα καλύτερα για τη δουλειά, καλύτερα από τις σακάκια που φοράγα στις προηγουμένες στη δουλειά. Δεν σκέφτομαι πως θα κάνω όλα αυτά, αλλά τα πόλο είναι καλύτερα. Βέβαια δεν έχω πάρα πολλά πόλο, η δουλειά κάνουν, είναι καλύτερα από τα σακάκια. Και από τα παλιτά. Κάτσε λίγο, θα φοράω την καραβάτα, για και πώς θα πάμε. Α, μην ξέρω τη δουλειά, να έχω κάποιες δουλειές σε ένα μουσείο. Δεν έχω πιο. Πείτε μου καλή μέσα. Ακούτε να έχουμε και τους ήχους. Ευχηθείτε μου καλή σταδιοδρομία. Καλή εξέλιξη. Δεν θα την γίνει και ίσως τη δουλειά μου. Δεν θα την γίνει ίσως τη δουλειά από 2 χρόνια. Δεν γινόταν αυτό. Μου πήσε τσάντα κάτω. Anyway. Μην έχουμε κάτω στο πάτωμα. Που είναι η δουλειά σα. Έχω τα πάρει δουλειά σα μέσα στην τσάντα. Αυτό μάντιλα, νερά, φαγητά, blog. Blog, όχι blog, blog. Δεν ήταν η ώρα που μιλήσω για αυτά. Ίσως σε ένα άλλο βίντεο να σα μιλήσω λίγο για τη δουλειά. Αν και δεν είναι αυτό ανάλυση για βίντεο. Η δουλειά είναι κάτι απόλυτο. Τα σκουκαδωμένα που λέμε. Έπρεπε να σας το αναφέρω εδώ έτσι τυπικά σήμερα για να μην δείτε τι που κάτι είχε για τις επόμενες μέρες. Τώρα δεν σας πω ότι παραπάνω με το φορείς, δεν είναι η ώρα αυτή. Είναι το βίντεο που θέλει άλλο, δεν είναι βίντεο για τη δουλειά, είναι βίντεο για τον Ντάνιελ και γενικά για τις καταιγίδες. Είμαστε και τα τελευταία βίντεο που είχα κάνει για τις καταιγίδες στο διάστημα. Αν τις θυμάστε, τις έχω εδώ δίπλα μου. Είναι μόνο αυτές. Είναι και αυτές εδώ που θα φέρει μαζί μου από έξω, εδώ έχω και χρωμισκιάς από μαύρες που είναι καταιγίδες, έχω και τα ηφαίστεια εδώ. Σας είχα πει ότι θα πήγαινα να τα βγάλω σε φορτηγία και πήγα και το έκανα. Έβαλα τα ηφαίστεια, έβαλα και καταιγίδες. Οπότε έχουμε παραπάνω υλικό, πιο ολοκληρωμένο υλικό. Άρα, να το πούμε έτσι. Κάτι άλλο έχω εδώ, γι' αυτό δεν το είχα δει. Αυτό το έχω πάλι στη μέση. Αφήνω την άκρη. Θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο αναλυτικά. Εντάξει, πάντως έχω δει και σε άλλα campaigns. Είναι campaigns, είναι διάφορες εθελοντικές ομάδες που κάνουν διάφορες διαγνώσεις για τις πλημμύρες. Για ας πούμε, κοιτάξτε πέρα στην Αθήνα που έχω ρεύει κάτω στο κέντρο, φτιάχνουν αντιπλημμυρικά έργα. Που και στη Θεσσαλία, και στο Βόλο, και στην Καρδίτσα. Ήταν πιο ελλειπή η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων. Φαίνεται από τη μάδα από το 2017 που είχε γίνει εκείνη η πλημμύρα που είχαμε 15 νεκρούς, δεν μάθαμε τίποτα. Γιατί έχουμε φτάσει ακόμα 2023, είμαστε στο πρώτο αιώνα, έχουμε φτάσει τόσο μακριά από όλα με τα παλιά χρόνια, ακόμα και τα προστατικά χρόνια. Ας πούμε τα προστατικά χρόνια ήταν λιγότερο θανατηφόρα από τα νέα χρόνια της γης. Βέβαια, προστατικά είχαμε άλλες θανατότητες, δεν είχαμε ούτε καν την γλώσσα. Εποχή Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo habilis, Homo erectus.
είναι τα ίδια το home που ξέρουμε. Έχω κάνει ενώ ανάλυση τα, για τα. Για τα. Για τα. Για τα. Για τα. Για τα. Σαπηδί, ανθρωποειδή. Για τα. Ξανακάνω. Γιατί είναι θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχω ένα σωρό γνώσεις να σα μεταφέρω από τα βίντεο μου με τις αναλύσεις. Αυτή είναι λίγο ανάλυση πιο χαϊχούι, πιο ανακατεμένη, πιο straightforward. Ήσα να την κάνω την ανάλυση. Γιατί. Την έκανα επειδή είχε αυτό τον καιρό έξω. Αφού σας είπα στην αρχή, είχα σε πάνω το κάνω εγώ έξω και να κάνω βόλτα. Ή ας πούμε, όσο ήμουν στην Αθήνα κάτω, μπορούσα να είχα ανοίξει ένα βιντεάκι εκεί και να είχα κάνει μια βόλτα που έβρεχε έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είχα το καπέλο. Το καπέλο πάει παντού πλέον. Αυτό εδώ, το Βιετνάμ. Anyway, λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για τον Dan. Είναι ότι εντάξει, έχω να περάσει. Αυτό που θα πει για τους ανθρώπους. Ότι εντάξει, η μόνη αιτία που κινδύνευε τον ανθρώπινο είδος τα προστατικά χρόνια ήταν κυρίως τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, αυτά που είναι και σήμερα, αλλά και τα σαρκοφάγα ζώα. Μαμούθ, ακυρόδοντες, λύκοι, βόντια, αουρός, ντόντο και. Από για ένα έτσι flashback, ότι για τον ντόντο, τη λακίνο, τον μαμούθ, τον ούρο, όρο. Αυρός και στα αγγλικά και ακόμα και για κάποια άλλα που ήταν πιο παλιά από τον άνθρωπο, όπως είναι το Μεγαλόντος και το Λεβιάθαν, έχω μιλήσει, έχω κάνει ολόκληρες αναλύσεις και θα κάνω και στο μέλλον. Δύο σε μέλλον με αυτά. Τα ζώα είναι πεταγμένα μου, είναι από πεταγμένα μου θέματα για να ασχολήσει. Δεν είμαι βιολόγος, ούτε φυσικοϊστορικός, ούτε ανατομολόγος, ούτε ταξονομολόγος, ούτε τίποτα από αυτά. Απλά μ' αρέσει να σχολιάμαι. Έχω κάνει τόσο πολλά θέματα. Με καθαρά από δικές μου γνώσεις. Είτε από βιβλία, είτε από το ίντερνετ, είτε από δικές μου γνώσεις παλιές. Γιατί οι γυναίκες έχουν που έχουν παλιές. Αυτό το εφέστη που κάνω τόσο καιρό είναι παλιά θέματα. Το εφέστη ήταν από εφόρτες μου αγάπες. Μαζί με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Και ακόμα είναι. Αφού το έβαλα ολόκληρη σου τρυπίζει η εφέστεια. Και εκεί γίνει η εφέστη, εξωγήνει η εφέστεια. Για μένα είναι. Που εμένα τα εξωγήινα ηφαίστεια γίνονται προσαρκά από τα γήινα ηφαίστεια. Π.χ. τι να σας πω τώρα, έτσι σε ένα βάρι, έχω εδώ μια φωτογραφία και είναι αυτά τώρα, αυτά είναι η ΙΟΡ, είναι το Σόλι Μποσονάρι, είναι το Μάνιμον στην Αφροδίτη. Τα ηφαίστεια μαζί με τους σεισμούς είναι από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα. Γιατί τα ηφαίστεια μπορούν να διαταράξουν την αμελή κίνηση του πλανήτη μας. Αυτό λέμε ηφαιστιακός χειμώνας. Έχουν ισχύει κατά καιρούς ηφαιστιακοί χειμώνες, οι οποίοι έχουν πέσει θερμοκρασίες από ηφαιστιακές κρίσεις. Π.χ. σαν το Ειρήνη, το Πινατούμπο, το Ελτσιτσόν, το Αλκούγκ και πολλά ακόμα. Τα οποία έχω αναλύσει σε παρελθόν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Α μέχρι το Ω. Και το έχω αναλύσει. Και πολύ μάλιστα. Διαφέρει είναι από τα πιο μακρύτερα θέματα για ανάλυση που έχω κάνει εγώ ever. Και θα συνεχίσω. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, δεν έχω τελειώσει εδώ. Θα έχω να κάνω τόσες πολλές αναλύσεις. Η μία μετά την άλλη, πραγματικά. Και το χαίρομαι αυτό. Γιατί υπάρχει βιοποικιλότητα. Στην κλίμακα το βίντεο και την αναλύσεων. Τα vlogs είναι πιο χαλαρά βίντεο, οι αναλύσεις είναι πιο συγκεκριμένα. Θέλω να είμαι συγκεκριμένο, θέλω να είμαι τελείως ανακατεμένα, ό,τι βρισκόμαστε μόνο να το αναλύω. Αλλά υπάρχει λίγη υπευθυνότητα και λίγη ωριμότητα σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, τι άλλο θα πούμε, έτσι για τον Daniel, να τη φέρουμε τώρα λιγάκι. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μπροστά μας, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, εδώ τι έχω εδώ και τον υπολογιστή μου, ποιος τα από 10 χρόνια αντέχει ακόμα. Κάποια στιγμή δεν πάει άλλο, θα τον αλλάξω. Κάποια στιγμή, όχι τώρα άμεσα, αλλά κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον θα τον αλλάξω, γιατί έχει παλιώσει. Αν πει άλλα, έχουν περισσότερο από το δικό μου. Μπορεί να έχουν και 10 και 20 χρόνια. Αυτό είναι για τα desktop, δεν είναι για τόσο πολύ για τα laptop. Λίγο απ' όλα θα κάποια στιγμή θα τεζάρει τελώς. Θα χρειαστεί να τον αλλάξω.
Αλλά προς το παρόν δεν είναι σχέδιά μου. Απλά λέω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί αλλαγή. Τώρα που μια είπα και τον Ντάνιελ, να έχω φωτογραφίες τα σε όλη τη σειρά με, που γίνει θέμα στην Ελλάδα. Και για αυτά στη Λίβη έγινε θέμα, όχι μόνο σε εμάς. Και στην Τουρκία έγινε θέμα, και στη Βουλγαρία έγινε θέμα, και στη Λίβη έγινε θέμα, και στην Ελλάδα έγινε θέμα, παντού έγινε θέμα, στην Μεσόγειο ειδικά. Γιατί ήταν στη Λίβη και η Τουρκία είναι χώρες που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, συνορεύουνε. Για λίγα τετραγωνικά δεν είμαστε στην Τουρκία. Η Τουρκία ήταν μεγαλύτερη από την Ελλάδα, είχε πολύ πληθύς. Καλά, η Τουρκία έχει άλλα θέματα. Έχει και οικονομικά, έχει και πολιτικά, έχει και οικονομικά, έχει και πολιτικά θέματα. Δεν σου λέω, Ερντογάν, καλά τα λέει, απλά δεν κάνει αυτά που υπόσχεται. Αν μιλείτε τι υποσχέσει του προ το κοινό, προ του πολίτε. Δεν είναι τόσο θέμα ηθικής, είναι θέμα αξιοπρέπειας, λίγο θέμα αν είναι με τα καλά του. Τώρα δεν θέλω να μιλάω για πολιτικούς, δεν είναι, έχω ένα συμφέροντα από πίσω, δεν είναι και ο Biden έχει τον Ερντογάν, και είναι και ο Ισραήλ που γίνεται ο πόλεμος. Μπορείς να κάνει μια ανάλυση για τον πόλεμο στη Ισραήλ, δεν είναι η θέση μου αυτή. Μπορεί μόνο να κάνω θέματα που είναι πιο light. Τώρα να μιλήσω για το Ισραήλ θα είναι λίγο πόνος για μένα. Μπορώ να πω και υπερβολικά πράγματα, μπορώ να μιλήσω για πολιτικούς που δεν θέλω. Είναι θέματα που αποφεύγω για το κανάλι μου. Το κανάλι μου δεν είναι πολιτικό κανάλι, ούτε σχολιαστικό κανάλι. Είναι κανάλι αναλύσεων για vlogs. Και θα παραμείνει έτσι. Με αυτή τη μορφή. Όχι ό,τι να είναι, τελείως ό,τι να είναι. Να είμαι λίγο άστα να πάνε, πώς το λένε, να έχουμε καλύτερα. Εντάξει, ο Ντάνιελ ήταν μια τραγωδία. Είχαμε 15 νεκρούς, όσο είχαμε και στη Μάνταρα, το 17. Που ήταν στη Μάνταρα ήταν, νομίζω, δεν είμαι σίγουρο, ήταν βέβαια στην Καρδίτσα ήταν πιο μεγάλη από τη Μάνταρα. Γιατί υπήρχε πολλά χωριά, ενώ ήταν μόνο ένα. Μόνο η Μάνταρα και είναι πέραμος το 17, που χτύπησε κακοκαιρική πλημμύρα. Που και εκεί είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τα αντιπλημμυρικά που ήταν καλά. Ακόμα όμως έχουν περάσει πόσο 7 χρόνια, όχι περίμενε, 15, 5, 7, 4 χρόνια από την όχι 6 χρόνια, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 6 χρόνια έχουν περάσει, αντί 7 τώρα. Από τα οδεία στη Μάδα και ακόμα δεν έχουμε τα μάθημά μας. Άρα αυτό που είπα στην αρχή για το ρομπότ θα είναι γεγονός, θα γίνει όλους έτσι. Και τα ρομπότ θα αλλάξουν τελείως το πώς κινείται ο πλανήτης. Εντάξει, το θα το βελτιώσουν συστηματικά είναι σχετικό. Αλλά ένα κάτι μου λέει ότι θα εξελιχθούν πολύ πράγματα, θα γίνουν πολύ άσχημα για τους ανθρώπους που θα εμφανίσουν τα ρομπότ πλέον στη ζωή μας. Και ακόμα είμαστε σε προοπτικό στάδιο από τις τεχνολογίες και τα ρομπότ, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει χοντά τα πράγματα. Θα σχημίνουν και θα χοντύνουν τα πράγματα. Δηλαδή θα έχουμε τραγικές συνέπειες με τα ρομπότ κυρίως. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι πως θα μπορούσε να εμφανιστεί το ανθρώπινο είδος από δική μας δημιουργία. Είμαστε αυτό που λέμε αφοκαταστροφικοί. Άρα εντάξει, αν τα ρομπότ πάρουν ποτέ τη γη για να χτίσουν, λέμε τώρα, υπερβολικός εγώ, αλλά είναι αλήθεια. Έτσι θα γίνει σε κάποια χρόνια, αν το πάμε στα αλήθεια έτσι. Τα ρομπότ θα καταστήσουν τη γη. Και τι άλλο θα γίνει, αλλά θα έχουμε κάποια καλά. Θα σταματήσουμε να ρυπαίνουμε το περιβάλλον, θα σταματήσουμε να ρυπαίνουμε τη θάλασσα, θα σταματήσουμε να κυνηγάμε τα ζώα, θα σταματήσουμε να σκοτώνουμε άλλους ανθρώπους. Αλλά βέβαια το άλλο θέμα που θεωρώ να το σκέφτομαι είναι τι θα γίνει αν εμφανιστούν δύο φίλες ρομπότ. Πώς ήταν ο Homo sapiens και ο Homo neanderthalensis στην Neanderthal, έτσι γίνει και με το ρομπότ. Θα εμφανιστεί Homo roboticus και Homo
Bionicus, ξέρω εγώ. Bionicus είναι από τα βιονικά. Bionicus είναι ρομποτικό, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Είναι υβρολογικό στάκι εγώ, αλλά δεν γίνει κάτι τέτοιο. Ό,τι λένε. Με τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη. Artificial intelligence. Και αλλιώ, όπω λέγεται με τι εικόνε βλέπουμε, generative artificial intelligence. Γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Ωραίο αυτό που είπα με τα ρομπότ, με τις φυλές. Και φαντάσου, εάν γίνεται, αν ανταγωνιστεί μια φυλή ρομπότ με φυλή ανθρώπων, τα ρομπότ θα κερδίσουν. Δείξω τα πάντα. Υπάρχουν site και internet, και σχολεία είχαμε κάνει ένα μάθημα για την ρομποτική, για την νοημοσύνη, και ότι εκεί που λέγανε ότι υπάρχει ένα σύμβερ, απαντάει όλα, ό,τι θέλεις. Πόσο είναι το σύμβερ, τι λέει, π.χ. Σου απαντάει. Πότε γράφτηκε το πρώτο κβάζαρ στο διάστημα, θα απαντάει. Πώς ξεκινούμε τα όνειρα, θα απαντάει. Και πολλά ακόμα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι 10.000 πράγματα που να απαντήσει. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Σου λέει, μας είναι η ρίξη ένας καθηγητής, από την αρχή μου και τέλος. Ναι, ξεφύγαμε λίγο, μιλήσαμε κυρίως για τον Μπόρ και όχι τόσο πολύ και τον Ντάνι, αλλά ήθελα να το... Να το αναφέρω, γιατί θα κάνω όλα αυτά με τα ρομπότ, πολλά ακόμα πράγματα θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Θα κάνω ανάλυση για τα ρομπότ και την νοημοσύνη. Είναι θέματα που με απασχολούν πάρα πολύ. Θα κάνω επίσης βίντεο για την χρήση υπολογιστών. Είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Ήταν πράγματι οι υπολογιστές θεωρείται ζωντανοί οργανισμοί, έμβιοι οργανισμοί. Γιατί μπορούν να αντιστρέψουν την λειτουργία λόγω του υπολογιστή. Όπως ήταν και ο ιός στους ανθρώπους, που ήταν στέλνει τη λειτουργία. Τυχή, λέω τώρα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Το ψευστηρίσαμε λίγο το θέμα. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε τις αναλύσεις ακόμα. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε. Power. Ο Άγγελος. Δεν ξέρω, μπορεί όχι το επόμενο βίντεο, όχι μέσα σε αυτήν την ομάδα. Ίσως την επόμενη ή την μεθεπόμενη θα κάνω βίντεο για την νοημοσύνη. Θα κάνω ένα βίντεο για την νοημοσύνη, ένα βίντεο για το ρομπότ. Θα δούμε και βίντεο, θα δούμε και φωτογραφίες. Έχω βρει ήδη υλικό να σας δείξω. Παραδείγματα, ξέρω εγώ. Όλα αυτά για τα ρομποτικούς θα είναι επιβεβαιωμένα στα περίεργα να τα αναφέρω και στο επόμενο βίντεο με τα ρομπότ. Είπα προηγουμένως, άλλο η τεχνητή νοημοσύνη, άλλο τα ρομπότ. Αλλά και τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη είναι με αυτό που λέμε. Είναι νοημοσύνη, είναι και τα δύο. Είναι τεχνητό μυαλό, όχι φυσικό μυαλό, τεχνητό μυαλό. Τεχνικό σώμα. Τεχνική οντότητα. Τώρα πέρα για οντότητα, θέλω να κάνω και ένα βίντεο για την γλωνοποίηση. Και ποια συντόματα θα έχει αν γνωρίσουμε από τον άνθρωπο ή ζώο, και θα αναφέρω γενικά παραδείγματα, όπως η ντόλη π.χ. που είχαμε κάνει και στο σχολείο, στο λύκειο, με τη βιολογία, τα μαθήματα βιολογίας. Ευχαριστώ για τη βιολογία, που είναι θέμα που με απασχολεί με ένα πάρα πολύ. Και άλλο να πούμε έτσι για τον Ντάνιελ, για να κλείσουμε το βίντεο, γιατί το βίντεο πήγε πολύ μακριά από εκεί που το περίμενα, αλλά τουλάχιστον ήθελα να πω όλα αυτά, γιατί με ενδιαφέρουν. Και αφορούν και όλους μας, θα επηρεάσει και κάποιες με αυτό όλη τη γη, από το Α μέχρι το Ω. Οπότε ήθελα να καλύψω λίγο και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί άλλα πράγματα από τόσα χρόνια, πώς είναι σε αυτή η τεχνολογία, και ακόμα είναι σε πρωτοτυπικό στάδιο, γιατί θα πάρει μερικά ακόμα χρόνια μέχρι να ακολουθεί τελείως πλήρως ένα ρομπότ. Το πλεόνασμα σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι τα ρομπότ είναι για πάντα ενεργά και όχι να είναι. Μετά από 3 μήνες που θα είναι η λειτουργία τους να χαρισταθούν και να σβήσουν, αλλά δεν έχει νόημα να το αναπνεύσουμε όλο αυτό. Να το αφήσουμε στη μέση καλύτερα. Να το αφήσουμε στην άκρη, να μην είναι. Να εξελίξουμε ένα ρομπότ και να πετάνει μέσα σε ένα μήνα, ή να χαρισταθεί τελείως από μια βροχή, από κάτι οτιδήποτε. Χαρισταθεί, θα στηριχθεί και θα γίνει τόσο πιο ανθεκτικό για την βροχή. Και θα γίνει πολύ φορτά τα πράγματα, θα σκουρίνουν τα πράγματα με τα ρομπότ. Όλα αυτά θα τα δούμε σε βίντεο ξεχωριστό πάνω σε αυτά. Εγώ εύχομαι τουλάχιστον να μην θα δούμε ποτέ κακοκαιρία σε τον Ντάνιελ ποτέ ξανά. Βέβαια είναι αδύνατο να αλλάξει τον καιρό,
Αν είχα ποτέ χέρι στον καιρό, ελέγχουμε τον καιρό ξανά πώς είναι το βίντεο, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί και να το παρακάτω. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα στην καρδιά μου να μην ξέρω για αυτό τον Ντάνιελ. Μα έλεγε πραγματικά όλου. Μα έκανε να ευαισθητοποιηθούμε για τι φυσικέ καταστροφέ. Και φαντάζομαι η τραγωδία στην Θεσσαλία θα είναι θέμα συζήτηση για πολλά χρόνια ακόμα. Μέχρι να στηρίξουμε την καλύτερη πόλη στον κόσμο. Μπορεί να επιλέξει τη λιμένη για να σημαίνει. Λες και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε μια προσπάθεια να γίνουμε Ντουμπάι, π.χ. που είναι μέσα στη θάλασσα. Στην έρημο, γιατί τα Ντουμπάι είναι μέσα στην έρημο, δεν είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι και μέσα στη θάλασσα, είναι και στην έρημο, ταυτόχρονα. Λοιπόν, πώς είπα το βίντεο, ας μην πέσω, γιατί αυτή τη σειρά πήγα μότο. Λοιπόν, εντάξει, έχει πάει 25 λεπτά. Έχει πάνε και μέσα, έχει πάει λίγο τα νεύρα. Έχουμε εργασίες μέσα και στο δεν πάμε μέσα. Μπορούσα να πάει εδώ να κάνω το βίντεο. Όπα παιδιά, οπ, να είμαι κι εγώ. Τα σειρά ήμουν στο κρεβάρι και τώρα είμαι όρθιος. Δεν ξέρω, σε κανένα εβδομάδα από τώρα θα κάνουμε ένα βίντεο για όλα αυτά που σας ανέφερα. Είναι η νοημοσύνη ή υπολογιστών, εκτονοποίηση και ρομπότ, ρομποτική. Είναι θέματα που αφορούν όλους μας και όχι μόνο εμένα. Και με λίγα λόγια και εσείς ξέρετε κάποια πράγματα. Αφού την εμπορική για την νοημοσύνη και την ψωή της υπολογιστών θα με κάνει στο σχολείο. Οπότε γιατί να μην το ξέρετε, όλοι το ξέρουν. Όσοι μου από σχολείο, όλοι τα ξέρουν. Όλα τα παιδιά το ξέρουν. Που είχε και την κλωνοποίηση και την τόλη που ανέφερα προηγουμένως, όλοι το ξέρουν. Όλοι έχουν μελετήσει αυτή την υπόθεση. Anyway. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Θα πέραμε μια ανάλυση λίγο διαφορετική. Πιο. Παρασυρθήκαμε λιγάκι από την ενθουσιασμό μου για αυτή την ανάλυση. Είμαστε λίγο και τον Τάνι, λίγο για την νοημοσύνη, λίγο για το ρομπότ. Αλλά εσύ, μου άρεσε το όλο θέμα. Ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα για ανάλυση για μένα. Από τα καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα θέματα ήταν η νοημοσύνη και τα ρομπότ. Και κρίνω να πεις είναι πολύ ωραία και η απολογιστή είναι πολύ πιο ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά σε επόμενα βίντεο ανάλυσης. Αφιέρωμα μόνο για αυτά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Λογικά θα ξανακάνω βίντεο για τον Ντάνιελ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα το δούμε και στη συνέχεια. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!